διαχειριστούμε και την κρίση μετά την πυρκαγιά. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα. Αν ανοίξουμε το βιβλίο, τα διαβάζουμε. Δεν μας λείπει λοιπόν η γνώση, μας λείπει η πολιτική βούληση. Και εδώ έρχονται δύο σημαντικές λέξεις. Το ένα είναι διαφάνεια για όσους ασκούμε μια πολιτική και το δεύτερο είναι λογοδοσία. Είναι απαράδεκτο να συζητάμε για μια Ελλάδα που καίγεται συνέχεια και κανένας δεν φταίει. Δυστυχώς φταίει το ότι φυσάει, αν είσαι μάχη με τον αέρα, αν είσαι μάχη με την ξηρασία, κλιματική αλλαγή. Κανένας δεν φταίει όμως από εμάς που διοικούμε. Είναι απαράδεκτο να έρχεται η μία φωτιά μετά την άλλη επί σειρά ετών και να μας βλέπει απροετοίμαστους και πάλι κανένας να μην φταίει. Λογοδοσία λοιπόν. Λογοδοσία στους πολίτες, λογοδοσία στους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Εκεί θα μπορούσε πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν ήθελε, να βάλει ένα δάχτυλο και να το πιέσει πάνω στην πληγή. Και να αναγκάσει τις χώρες, είτε είναι πρόστιμα αυτά, είτε είναι πειθαρχικές κυρώσεις, να αναγκάσει τις χώρες να βρουν τους υπαίτιους και να υπάρξουν όντως κάποιοι που θα πληρώσουν τα σπασμένα και τότε θα υπάρξουν οι επόμενοι οι οποίοι θα φροντίσουν να γίνουν αυτά που λένε οι επιστήμονες, αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά που λένε οι καλές πρακτικές.